Εντάξει, λίγο σκοτεινά διότι δεν έχει ρεύμα. Όταν έχει ρεύμα θα στείλω άλλο βίντεο. Να αυξήσουν τα καταθλιπτικά
κάποιος στην Τουρκία που επίσης είναι σε συμφέρον καταθετών και μέσως ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των δανειστικών επιτοκίων εάν οι καταθετικές δαπάνες μειωθούν. Αυτό ενδεχομένως να δώσει κίνητρο στις τράπεζες να μειώσουν και δανειστικά επιτόκια. Δεν λέω ότι είναι βέβαιο και δεν είναι τόσο απλό, γιατί τα καταθετικά, τα δανειστικά επιτόκια, όπως αναγνωρίζουμε, καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κυρίως. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ενδεχομένως να φτάσει. Πιέσεις προς το τραπεζικό σύστημα, έτσι ώστε και τα καταθετικά επιτόκια να ξυπνούν στο μεγαλύτερο των υποβαθμών και να δοθεί η στήριξη σε εκείνους τους ειδικούς δανειολήπτες που πρέπει να δοθεί για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Γιατί τα δανειστικά επιτόκια είναι ένα πλοίο από μόνο που πηγάζουν για την ανάπτυξη της κυβέρνησης οικονομίας. Καταλαβαίνοντας που λέω σε αυτά που πέρα από την κυβέρνηση. Έτσι ότι αφορά συλλογή. Και πέφτω